Ένα, δύο, τρία και. Οπότε είμαστε εδώ με το νικητή του τρίτου, συγγνώμη, του πρώτου online μπρολεζίν. Deathlore κατά τον κόσμο Δημήτρη Θεοδωρόπουλο. Οπότε, συγχαρητήρια. Ένα. Thanks, man. Λοιπόν, και Β, είχαμε έναν πάρα πολύ... είχαμε έναν εμφύλιο ανάμεσα στους Order of Gul'dan. Θέλω να μας πεις λίγα λόγια για το τουρνουά, πώς σου φάνηκε σαν, ρε παιδί μου, διοργάνωση, γενικότερα λίγα λόγια, πώς ήταν η δική σου πορεία στο τουρνουά. Όντως. Ναι. Λοιπόν, κοίτα, από άποψη format, αν εξαιρέσεις όλες τις τεχνικές δυσκολίες, ήταν το καλύτερο τουρνουά που είχαμε μέχρι στιγμής. Κάτι το οποίο είχα πει και εγώ, ότι θέλω να παίζω μόνο best of 5 και όσο το δυνατόν πιο αργά format γίνεται. Okay. Τώρα το ότι κράτησε τόσο πολύ το περιμέναμε, γιατί ήταν λίγο too much με κάποια άτομα. Ήταν 106 άτομα, είχε αρκετό κόσμο. Θέλω να μου πεις από άποψη με τους παίκτες που έπαιξες, γενικότερα πώς σου φάνηκαν, ρε παιδί μου, το επίπεδο του τουρνουά, πώς σου φάνηκε, πώς νομίζω ότι πέρασε το community αυτό, ίσως κάποια διόρθωση που έχεις επίσης. Έχω αρκετές διορθώσεις. Θα τα πούμε μετά αυτά. Θα τα πούμε μετά. See you lad, λέει τώρα δηλαδή. Το επίπεδο των παικτών ήταν όλοι οι καλοί παίκτες. Ή σχεδόν όλοι οι πιο καλοί, ας πούμε, Έλληνες παίκτες. Ελληνικοί παίκτες, λέω καλά. Ήταν μέσα στο τουρνουά και ακόμα και παίκτες τους οποίους δεν έχουμε δει και σε LANs και σε άλλα online tours ελληνικά. Μπορώ να πω ότι είχαμε μια σχεδόν 100% πληρότητα. Είχαμε και τους παίκτες τους οποίους ξέρουμε από τα LANs και όλα αυτά και δεν είναι τόσο γνωστή και φυσικά είχαμε και καινούργια άτομα. Ναι, προφανώς. Το καλύτερο από όλα ήταν να βλέπουμε και να βλέπουμε καινούργια άτομα να μπαίνουν μέσα. Θέλω να μου πεις κάτι άλλο. Μεταξύ του... θέλω να μου πεις το καλύτερο play που έκανες στο τουρνουά. Να πάμε λίγο σε αυτό το geeky side, ας πούμε. Άμα ήταν να στείλεις ένα play και να το στείλεις σαν best play του διημέρου, τι θα έστειλες? Έκανα κάποια ωραία plays με Priest τα πρώτα games, αλλά το καλύτερο πρέπει να ήταν versus του Kerst. Mm-hmm. Και versus του CD ήταν ένα ωραίο play, αλλά versus του Kerst του έκανα, ουσιαστικά έπαιζα εγώ Freeze Mage εναντίον Warrior και του έπαιξα, ας πούμε, όλο το game, τον άφησα να μου σπάσει το block για να του ρίξω Draco και μετά Belcher, γιατί ξέρω δεν μου παίρναμε τίποτα το Belcher. Okay. Έμεινε επίτηδες με ένα HP και μετά έψαξα την Αλεξτράζα. Βρήκαμε τη μία Αλεξτράζα, την έκανα πάνω μου και ουσιαστικά τον άφησα χωρίς καθόλου τρόπο να με τελειώσει. Και ένα πλέον με το Seed ήταν ότι έτσι έπαιξε λίγο περίεργα το game και κατάλαβα ότι έχει στο χέρι του. Είχα ρίξει ουσιαστικά ότι έχει στο χέρι του Force of Nature, Innervate, Savage Roar. Και αντί να παίξω γύρω μου normal, έκανα Holy Nova και Heal πάνω μου για να πω στο 20-21. Είχα και ένα Taunt 1-2 για να μην φάω Lethal και τελικά το είχε όντως. Α, οκ, πάρα πολύ σωστά. Ωραία, λοιπόν, οπότε είχαμε κάποια αρκετά καλά play που βασίζονται και λίγο και στην ψυχολογία του αντιπάλου, πώς παίζει το game κιόλας, πάρα πολύ. Θέλω να μας πεις λίγα λόγια για... αρχικά ποιος νομίζει ότι ήταν ο πιο δύσκολος αντιπάλος στο τουρνουά. Κοίτα, όλα μου τα series πήγανε στο 3-0, εκτός από 2, που ήταν στο 3-2, με τον Φιμπέλη και με τον Kerst. Τα πιο καλά games τα παίξα με τον Kerst. Mm-hmm. Νομίζω και οι δύο αντιπάλοι ήταν πολύ δυνατοί. Λοιπόν, και έχουμε και στο chat τώρα το City for Life που λέει θέλεις να άκουγες ποια ήταν τα καλύτερα που plays, δύο flame πρώτο γύρο. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν το καλύτερο play. Ωραία, οπότε... μου έπαιξε ζου ο Kerst, να τα λέμε αυτά. Αλλά δικάστηκε. Thunder δικάστηκε. Θα το πούμε on stream, θα το δικάσουμε on stream αργότερα. Ωραία, οπότε συγχαρητήρια κιόλας. Είσαι πρώτος αυτή τη στιγμή στην κατάταξη για το online μπρολεζίν. Αφού δεν μπορώ να πεις το άλλο, εντάξει. Ωραία, λοιπόν, οπότε να ευχηθούμε τα καλύτερα. Θα παίξεις και στο επόμενο τουρνά, έτσι? Θα παίξω και σε άλλα, δεν ξέρω αν θα παίξω σε όλα, αλλά θα προσπαθήσω να παίξω σε αρκετά. Ωραία, λοιπόν, οπότε ήταν ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος για τον κόσμο στο παιχνίδι Deathlore. Συγχαρητήρια, είναι ο πρώτος μας νικητής για τον Brawlerzine τα online. Ήμουν ο Νίκος Μπουλμπασάκος και μπορείτε να δείτε αυτό και άλλα βίντεο του Hearthstone στο κανάλι μας στο YouTube. Μέχρι το επόμενο τουρνουά να έχετε ένα